Χθες το βράδυ είχαμε το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Θρίαμβος του ναι, 91%. Εποχή όμως. Τι. Θρίαμβος και της αποχής. Θρίαμβος μόνο, λοιπόν, για όσους πήγαν να ψηφίσουν. Θα συνδεθούμε με τα Σκόπια και τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Τον βλέπετε ήδη στην κεντρική πλατεία ο Απόστολος. Αφού παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο κύριος Ζόραν Ζάεφ, ο Πρωθυπουργός, είναι το πρόσωπο της βραδιάς. Και το δεύτερο πρόσωπο της βραδιάς που έγινε, ο κύριος Μίτκοφσκι, είναι ο πρόεδρος της αντιπολίτευσης. Η στάση του οποίου θα κρίνει πολλά από εδώ και στο εξής. Кој што излегле на гласен и одлучиле да одлучуваат, да влезат во носењето на одлуката и донеле одлука. Не само што немам намера да поднесам оставка, туку имам обврска да продолжам Македонија да биде членка на НАТО и на Европската Унија. Пратениците, да оставаме тоа партиите на страна, да оставаме личните суети и каприци и конечно, знаејќи дека подобар договор со Грција ниту може, ниту ке може да се направи, а денес Македонија вистински победи. Бројот на граѓани кои не дадоа поддршка на овој срамен договор, односно бројот на граѓани кои абстинираа од гласање или пак гласаа против договорот, е драстично поголем од оние граѓани кои гласаа за договорот. Факт е дека договорот со Грција не доби зелено светло, доби стоп од народот. А народот, народот на Република Македонија, кои се собственици на оваа земја, покажа исклучителна демократска и патриотска свест. Му кани ентипоси пали, ετσι. Όλοι νικητές είναι τώρα. Όλοι νικητές. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Απόστολε, για πες, όλοι νικητές. Όλοι νίκησαν. Εξαρτάται πώς θέλει ο καθένας να τα βλέπει. Καλή σας ημέρα από Καλημέρα. Τα Σκόπια. Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι μετά από το 91% του ναι μπορεί να θεωρεί τον εαυτό της νικήτρια. Και προφανώς η αντιπολίτευση με 65% αποχή, 35% συμμετοχή δηλαδή, μπορεί επίσης να θεωρεί ότι η καμπάνια του μποϊκοτάζ κέρδισε. Άρα ναι, ο καθένας μπορεί να είναι ικανοποιημένος. Προσοχή όμως, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα τους επόμενους 2 μήνες για τα Σκόπια. Και η απάντηση έχει 3 αιτίες. Πρώτον, ο κύριος Ζάεφ πλέον έχει δηλώσει ότι θα περιμένει τους βουλευτές του ΒΕΜΑΡΟ στην συνταγματική αναθεώρηση που θα ξεκινήσει η διαδικασία της στη Βουλή να ψηφίσουν υπέρ. Αυτό το διάστημα θα είναι συγκεκριμένο που θα τους περιμένει τους βουλευτές. Και πάμε στη δεύτερη αιτία. Στο ότι ό,τι γίνει στα Σκόπια έχει και ένα ταυτόχρονο βλέμμα σε εξελίξεις στην Ελλάδα. Χθες ο κύριος Ζάεφ στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αργά το βράδυ εξήγησε ότι πρέπει να εξασφαλίσει τους βουλευτές. Αν δεν τους εξασφαλίσει τους βουλευτές που θα υπερψηφίσουν τη συνταγματική αναθεώρηση, τότε θα πάει σε προώρες εκλογές. Πότε θα γίνουν αυτές? Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, είπε ο κύριος Ζάεφ. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει ένα περιθώριο 2 εβδομάδων στους βουλευτές του ΒΕΜΑΡΟ να δηλώσουν αν πρόκειται να υπερψηφίσουν ή όχι τις συνταγματικές αλλαγές. Διότι μετά απαιτείται ένας χρόνος 45 ημερών για να διεξαχθούν οι προώρες εκλογές, τις οποίες ο ίδιος ο κύριος Ζάεφ τοποθέτησε στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα στο μυαλό μας για τα χρονοδιαγράμματα. Και τρίτον, νομίζω ότι είναι σαφές πλέον ότι οι προώρες εκλογές θα έχουν ένα χαρακτήρα ναι ή όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι. Εάν γίνουν δηλαδή οι προώρες εκλογές, ο κύριος Ζάεφ θα κατέβει με την ατζέντα των συνταγματικών αλλαγών, η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να θάψει ουσιαστικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όποιος κερδίσει, νομίζω ότι μετά θα προχωρήσει και τα υπόλοιπα βήματα. Αυτό είναι λίγο πολύ το κλίμα στα Σκόπια, σε ένα τρίμερο αρκετά υποτονικό όπως το παρακολουθήσαμε. Ναι. Δεν είδαμε και σημαίες, συνέχεια, δεν υπήρχε αυτό. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Απόστολε, είναι αν γίνουν, για να καταλάβουμε λίγο και τα χρονικά που έχουν να κάνουν και με εμάς εδώ, αν γίνουν εκλογές, ας πούμε, τέλος Νοεμβρίου, μετά πάλι απαιτούνται 100 ημέρες για τη συνταγματική αναθεώρηση? Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν λίγο να δυσκολεύουν, διότι κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει με βεβαιότητα αυτό στα Σκόπια. Θεωρώ ότι ο κύριος Ζάεφ θέλει οπωσδήποτε να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχει υποσχεθεί στον κύριο Τσίπρα. Έκανε πολλές φορές αναφορές στην Ελλάδα ο κύριος Ζάεφ, βάζοντας καταληκτική ημερομηνία τις ευρωεκλογές του 2019. Είπε λοιπόν ότι πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες στα Σκόπια τέλη Ιανουαρίου για να πάρει η Ελλάδα μετά τη σκυτάλη ουσιαστικά στην κύρωση αυτής της συμφωνίας. Άρα γι' αυτό θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες ο κύριος Ζάεφ. Άρα γι' αυτό δίνει ένα μικρό διάστημα στους βουλευτές του ΒΕΜΑΡΟ να δηλώσουν αν πρόκειται να επικυρώσουν τις αλλαγές συνταγματικές ή όχι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αποστολή. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Άγγελος Συρίγος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, και ο κύριος Αλέξανδρος Μαλιάς, πρέσβης επί τιμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πάρα πολύ. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά. Καλή σας όλα τα καλά. Κέρδισε κάποιος από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, κύριε Συρίγο? Ο κύριος Καμένος. Καταπληκτικό. Είναι ο μόνος ο οποίος είμαι ευτυχής, υποθέτω, από το αποτέλεσμα. Διότι... Το δήλωσε κιόλας. Ναι, διότι επιμένει να λέει ότι η συμφωνία στην αρχή είπε είναι άκυρη, μετά είπε όλα αυτά που είπε. Οπότε το αποτέλεσμα το έρχεται κουτί, ότι δεν προχωράει, ορίστε, εγώ σας τα είχα πει. Ο μεγάλος τιμένος βεβαίως είναι ο Ζάεφ. Είναι πληγωμένος από την ιστορία. Υπενθυμίζω ότι ο σχεδιασμός του αρχικός έλεγε, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, έλεγε ότι θα προχωρήσω σε, θα κάνω δημοψήφισμα, ναι, θα το κερδίσω με συντριπτικό ποσοστό όπως και το κέρδισε, αλλά και με μεγάλη συμμετοχή. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Αμέσως μετά θα κάνω εκλογές, θα πάρω την πλειοψηφία στη Νέα Βουλή, γιατί τώρα είναι το δεύτερο κόμμα στη Βουλή, ναι, πρώτο είναι το Βεμερό, και μετά θα προχωρήσω στις συνταγματικές αλλαγές. Τώρα γι' αυτόν είναι μονόδρομος η αναθεώρηση του συντάγματος από την παρούσα Βουλή, όπου του λείπουν 11 βουλευτές. Λέω 11 βουλευτές, διότι την κύρωση της συμφωνίας την ψήφισαν 69 βουλευτές. Χρειάζεται 80 βουλευτές. Που είναι τα 2/3 σε σύνολο 120, ναι. Και αυτούς πρέπει να τους αναζητήσει υποχρεωτικώς στους 51 βουλευτές του ΒΜΡΟ, το οποίο όμως μετά το τελευταίο αποτέλεσμα δεν έχει λόγο το εκλογικό του σώμα, αυτοί που τους ψήφισαν, αυτοί που τους ψηφίζουν, δεν πήγανε, απήχαν από τις εκλογές. Οπότε όποιος ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας είναι πολιτικά νεκρός. Μάλιστα. Συμμερίζομαι τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος, άρα δεν τα επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι εχθές είχαμε, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε για το χθεσινό δημοψήφισμα έχει τρία σκέλη. Πρώτον, το εσωτερικό στην γειτονική χώρα. Εχθές δεν συγκρούστηκε στο δημοψήφισμα το ναι με το όχι. Συγκρούστηκε το ναι και η συμμετοχή με την αποχή. Και η αποχή. Δεν υπήρχε προεκλογική καμπάνια για το όχι. Διότι ακριβώς δεν υπήρχε ούτε το Βεμερό, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε ο πρόεδρος Ιβανόφ είχαν πει όχι. Είπαν αποχή. Άρα σήμερα μπορούν να ισχυριστούν ότι το μήνυμά τους ακούστηκε. Το δεύτερο σημείο είναι, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και όλοι οι πολιτικοί ηγέτες, οι ηγέτες διαφόρων επιπέδων, οι οποίοι επισκέφθηκαν την γειτονική χώρα προκειμένου να παρενέσουν, να ενθαρρύνουν, να πιέσουν και κάποιοι να απειλήσουν, δεν φαίνεται το μήνυμα αυτό δεν ήταν αρκετό προκειμένου να παρακινήσει τους γείτονές μας να πάνε να ψηφίσουν. Είναι ήττα της Δύσης, είναι και ήττα της Δύσης. Κοιτάξτε, προσέχω, θέλω να είμαι προσεκτικός και ίσως αυτό μας διαφοροποιεί εκείνους οι οποίοι έχουν εύκολες τις κρίσεις και επικρίσεις και τους χαρακτηρισμούς. Εγώ εκείνο το οποίο δεν ξέρω αν είναι ήττα, πάντως το μήνυμά μας, γιατί και η Ελλάδα αποτελεί τμήμα αυτών των θεσμών, αυτών των οργανισμών, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, το μήνυμά μας δεν πέρασε. Δεν πέρασε στο βαθμό που θέλαμε. Και το τρίτο επίπεδο επιπτώσεων είναι αναμφίβολα η συμφωνία. Επιβεβαιώνει ότι είναι μία δύσκολη ως προς την εφαρμογή της συμφωνία. Ήταν προφανώς δύσκολη στη διαπραγμάτευση, διότι δεν θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση είναι εύκολη. Ως προς την εφαρμογή της, γιατί, κύριε Μαλιά, έχει παράξει αποτελέσματα. Εννοώ ως προς την εφαρμογή της είναι δύσκολη. Στο σύνολο της, γιατί διότι, κάποια αποτελέσματα έχει παράξει. Διότι αυτή η συμφωνία ήταν μεταξύ δύο χωρών, αλλά δεσμεύει, ή νομίζουμε ότι δεσμεύει Αθήνα και Σκόπια και όλους τους άλλους να μας ακολουθήσουν. Και το πρώτο, οι πρώτοι θελτές το είχαμε χθες, η κοινή γνώμη στις δύο χώρες, και θα έλεγα είναι εγώ μέχρι χθες θα έλεγα ισχυριζόμουν κυρίως στην Ελλάδα, δεν έχει πιστεί στο σύνολό της ότι είναι μία καλή συμφωνία. Είναι μία, συνεπώς, το δεύτερο επίπεδο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε εκλογές το Μάιο, οι ευρωεκλογές, αν επιβεβαιωθούν όλες οι εκτιμήσεις, οι οποίες δεν στηρίζονται στις δημοσκοπήσεις, θα ενισχύσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο Ευρωκοινοβούλιο τις αναθεωρητικές των ευρωπαϊκών συνθήκων δυνάμεις, άρα τις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Και εμείς περιμένουμε τον Ιούνιο, όπως προβλέπει η συμφωνία και όπως προβλέπουν και οι αποφάσεις του Ιουλίου, οι αναθεωρητικές αυτές αντιευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη
να δώσουν πράσινο φως για να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μιας χώρας που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια. Κύριε Σελεκού. Συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο κύριος Μαλλιάς, υπάρχει μια φράση, ένας όρος που λέγεται διδακτισμός. Είναι όταν έρχεσαι και λες σε κάποιον τι πρέπει να κάνει, πολλές φορές με αιμονή και με υπεροψία. Το είχαμε διαπιστώσει και εμείς με το σχέδιο Ανάν, όταν γινόταν παρέλαση από την Κύπρο διαφόρων οι οποίοι λέγανε ψηφίστε το σχέδιο, ψηφίστε το σχέδιο. Κυκλοφορούσε τότε και ένα ανέκδοτο, αν θυμάστε, που έλεγε ότι ο Κόλιν Πάουελ, τότε Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνήσει στο Μπερδίκη, πρόεδρο του κόμματος των Οικολόγων, ενός πολύ μικρού κόμματος, λέγοντάς του να ψηφίσει υπέρ του ναι. Το είδαμε αυτό, το έχουμε βιώσει και εμείς αυτό, ξέρετε, στην Ελλάδα, μετά το 2010 και το ξέσπασμα της κρίσεως, όταν έρχονταν διάφοροι και μας κουνάγανε διαρκώς το δάχτυλο. Μη αντιλαμβανόμενοι τι συνέπειες θα έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία. Το δημοψήφισμα, το Brexit. Όλα αυτά. Η εκλογή του Τραμπ. Το σύστημα ήταν απέναντι από όλους αυτούς και το κόσμος επέλεξε αντίθετα από αυτά που λέγεται το σύστημα. Δηλαδή, ξαφνικά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες ανακαλύψαν όλοι που πέφτουν τα Σκόπια και αποφασίσαν να περάσουν από εκεί για να δουν τι κάνουν. Μάλιστα. Κύριος Μαλλιάς, κάτι θέλει να πει. Όχι, δεν θέλω να διακόψω. Γεγονός είναι ότι ξαφνικά η γειτονιά μας, βορείως του Νευζώνων, έγινε το όριο, το πεδίο σύγκρουσης της Δύσης και της λεγόμενης Ανατολής. Δηλαδή, της Δύσης που κάποτε ήταν ενωμένη και σήμερα είναι τριχοτομημένη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε σε διαφορετικές βάρκες, σε επίπεδο, θα έλεγα, συγχωρήστε μου την έκφραση, ίσως είναι υπερβολική, και αξιών, αλλά και σε επίπεδο του συμφέροντος. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρούνται πολλοί κόσμοι, διαφορετικοί κόσμοι. Μάλιστα. Και απέναντι έχουμε τη Ρωσία, τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αύριο, κύριε Μαλλιά, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, το βιβλίο σας αύριο, Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, στην αίθουσα λόγου στη ΣΤΟΑ Βιβλίου. Ναι, το βιβλίο του που έχει γράψει ένα πλήρες δοκίμιο ως πρόλογο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και αύριο θα έχουμε ένα πολύ αντιπροσωπευτικό δείγμα και θα έχουμε μια πραγματική συζήτηση. Και όχι συζήτηση επιχειρημάτων. Δηλαδή θα είναι ο Βενιζέλος, βλέπω ο Κουμουτσάκος, ο κύριος Μίλτος Κύρκος και ο κύριος Χάρης Παμπούκης. Έντυσε νομικά, όπως έγινε μέλος. Και η Κέιτ Σμιθ, η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Ο Χάρης Παμπούκης έχει ντύσει νομικά την συμφωνία και πιστεύω ότι θα είναι, η συγκυρία μας βοηθάει, αλλά ότι θα είναι μια πολύ καλή συζήτηση επιχειρημάτων. Κύριε Συρίγο, για να κλείσουμε. Να επισημάνω κάτι. Σύμφωνα με το άρθρο 1. Εδάφιο, παράγραφος 4, εδάφιο ε, όλες οι διαδικασίες στα Σκόπια πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι το τέλος του 2018. Αναφέρεται ρητός αυτό το πράγμα μέσα. Αυτό σημαίνει ότι τα Σκόπια, και γι' αυτό βιάζονται, πρέπει να τελειώσουν αυτές τις διαδικασίες μέχρι τότε. Εάν πάνε σε εκλογές... Δεν προλαβαίνουν το 2018. Δεν προλαβαίνουν, διότι σας θυμίζω ότι έγινε το 2016. Ο πρόεδρος Ιβάνοφ δεν έδινε, δεν συμφωνούσε, δεν υπέγραφε. Υπήρχε μια διαδικασία μακρόχρονη και μακρόσυρτη και υπάρχει ο κίνδυνος να ξεπεράσουμε κατά πολύ το όριο του τέλους του 2018. Βεβαίως, θα μου πείτε, αυτό είναι ένα νομικό όριο. Μπορούν οι δύο κυβερνήσεις, άμα θέλουν, να το τροποποιήσουν. Σιωπηρός να τα αφήσουν να παρατείνουν. Τρέξει. Αλλά εάν ξεπεράσει κάποιο όριο, δίνει τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά να καταγγείλει τη συμφωνία. Είναι μαζί μας συνάδελφός μας από το πρακτορείο, μια η Σάνια Ριστόφσκα. Καλώς ήρθε, Σάνια, καλημέρα. Και ο κύριος Στέργιος Καλόγερος, συνάδελφος από το Βεργίνα TV και μέλος συντονιστικής του συλλαλητηρίου, των συλλαλητηρίων. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλόγερο. Καλημέρα. Καλόγερε, καλή σας ημέρα. Σάνια, να ξεκινήσουμε λίγο από σένα για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι το ζητούμενο για την κυβέρνηση ΖΑΕΦ είναι να υπάρχει μια αλφα συμμετοχή ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα αυτό. Δεν ξέρω αν αυτή η συμμετοχή ικανοποιεί και την κυβέρνηση εκεί. Θα ήταν καλό για την κυβέρνηση άμα είχε 50-1 συμμετοχή, όπως είναι, ας πούμε, για να μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία στο δημοψήφισμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα, πρώτον. Δεύτερον, λίγο πριν το δημοψήφισμα και ο κύριος Ζάεφ είχε πει ότι ό,τι και να συμβεί, αν βγει το υπέρ βέβαια, θα πάει η συμφωνία στη Βουλή. Το περίμενε η κυβέρνηση αυτό το αποτέλεσμα? Πιστεύω ναι. Μην σας πω ότι
ό,τι ήταν πάνω από 400-500 χιλιάδες. Θεωρεί το καλό. Το θεωρούσαν ότι θα είναι καλό. Και τώρα έχουμε 600 κάτι χιλιάδες. Γιατί πήγε όμως μόνο αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, Σάνια? Τι κράτησε τον κόσμο στο σπίτι του ώστε να μην πάει να ψηφίσει? Βοήθησε ο Ιβάνοφ, βοήθησαν οι αντίθετες φωνές? Γιατί είδαμε ότι όσοι πήγαν στην πραγματικότητα ψήφισαν υπέρ, ή του όχι, ή κάθισαν σπίτι τους. Ναι, αυτή ναι, όντως. Γιατί αυτή τη φορά δεν ήταν ναι ή όχι, αυτή τη φορά ήταν ή αποχή ή υπέρ. Mm-hmm. Ήτανε και αυτοί που απέχουν στάση... μπορεί να μην λένε όλοι όχι, μπορεί να λένε ότι θέλουν κάτι άλλο. Άλλοι λένε όχι, άλλοι λένε θέλουν μια άλλη συμφωνία, θέλουν μια άλλη λύση. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άνθρωποι που... Όμως δεν μπορούμε να πούμε, Σάνια, ότι το 34 είναι μεγαλύτερο από το... από το 36 είναι μεγαλύτερο από το 64. Ναι. Έτσι δεν είναι? Αυτό ισχύει. Απλά για να δούμε τα... Εδώ μπορούμε να παίξουμε και με τα νούμερα. Δηλαδή ο καθένας να τα δει όπως τα βλέπει, ας πούμε, η κυβέρνηση και πώς τα βλέπει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο 90-92%. Σου λέει ήταν σαρωτικό. Ψήφισαν, ναι, υπέρ, και λέει μας υποστήριξαν, θέλουν την συμφωνία. Η αντιπολίτευση όμως λέει δεν υπήρχε συμμετοχή. Ακριβώς. Οι περισσότεροι έμειναν σπίτι. Θα δούμε σε λίγο τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Να πάμε στον κύριο Καλόγερο να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο. Φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένος, κύριε Καλόγερο, το αποτέλεσμα. Κύριε οικονόμου, η χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα μιας μεγάλης πολιτικής ήττας για τον κύριο Ζάιφ και για την παρέα του. Εχθές αποδείχτηκε ότι όλα αυτά τα καραγκιοζηλί, και επιτρέψουμε την έκφραση, που περιλαμβάνονταν στη Συμφωνία των Πρεσπών, απορρίφθηκαν από τον λαό των Σκοπίων πανηγυρικά. Το 65-66% που δεν πήγε να ψηφίσει είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Και φυσικά, βλέποντας κανείς τα ποσοστά τα οποία πήρε το ναι, θα πίστευε και πιστεύουν μερικοί ότι είναι υπερβολικά μεγάλα τα ποσοστά. Τι έγινε εχθές? Εχθές ο κύριος Ζάιφ κέρδισε ένα στοίχημα, μια συμφωνία που είχε με τους Αλβανούς. Αυτοί που πήγαν και ψηφίσαν ήταν οι Αλβανοί πολίτες των Σκοπίων, οι οποίοι θέλοντας να τιμήσουν τη συμφωνία που είχαν κάνει με τον κύριο Ζάιφ και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και στην Αμερική, πήγαν να στηρίξουν το δημοψήφισμα το χθεσινό, με απότερο στόχο, κύριε οικονόμου, οι Αλβανοί να πάρουν λίγα συντόμως την ανεξαρτησία τους, να γίνει μια ομοσπονδιακή ένωση των Αλβανών των Σκοπίων με τους Αλβανούς του Κωσόβου. Το αποτέλεσμα όμως αυτό καθεαυτό, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις από εδώ και πέρα? Γιατί ακούμε την κυβέρνηση του Ζάιφ να λέει πως εμείς προχωράμε κανονικά και πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Ζάιφ αποδείχτηκε ότι δεν ήταν ικανός να σηκώσει το μεγάλο βάρος μιας τέτοιας συμφωνίας. Αποδείχτηκε ότι είχε υποσχεθεί πολλά πράγματα στους εταίρους. Το ποσοστό που πήρε είναι αποθαρρυντικό για αυτόν. Βέβαια, θα προσπαθήσει αυτή τη στιγμή να περάσει τη συμφωνία στη Βουλή. Αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσει δύσκολα να βρει τους 10-11 βουλευτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως αδύνατον. Το ΒΜΡΟ αυτή τη στιγμή έχει πάρει θάρρος. Οι πολίτες έχουν πάρει θάρρος, γιατί βλέποντας ότι η μεγάλη πίεση που ασκήθηκε στους πολίτες των Σκοπίων δεν έφερε αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα σήμερα να πανηγυρίζει το ΒΜΡΟ, ο κύριος Ζάιφ να είναι σε δύσκολη θέση, και βέβαια σε δύσκολη θέση είναι και ο κύριος Τσίπρας. Να μας πει μια κουβέντα γι' αυτό, κύριε Καλόγερε, για το τι προβλέπετε από εδώ και πέρα. Εντάξει, το ξέρουμε, θα πάει στη Βουλή, θα δυσκολευτεί εκεί. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι εκλογές. Έτσι δεν είναι? Το είπε και μόνος του χθες το βράδυ. Το Νοέμβρη. Ότι ναι, είναι το δεύτερο και τι θα γίνει όμως αυτές τις εκλογές? Οι εκλογές αυτές θα είναι σαν δημοψήφισμα πραγματικό. Ναι. Θα είναι σαν ναι ή όχι συμφωνία. Ναι. Έτσι θα ψηφίσει ο λαός εκεί τώρα. Θα ψηφίσουν, κοιτάξτε τώρα. Θα είναι. Θα πάρει την στήριξη, ας πούμε, ο Ζάιφ που την πήρε ή δεν την πήρε. Να σου το πούμε έτσι, γιατί βγήκε δεύτερο κόμμα στις προηγούμενες εκλογές. Ακριβώς. Το 2016. Τότε όμως τα κόμματα, αυτό ήθελα να πω και πριν, γιατί τα κόμματα σε εμάς, ας πούμε, στις εκλογές δεν παίρνουν πάνω από 500.000. Γι' αυτό και οι 600.000 που ψήφισαν θεωρήθηκε ότι. Ναι. Είπε ότι. Οι εκλογές πότε προβλέπετε να γίνουν, τώρα, αν προκηρυχθούν? Ναι, τέλος Νοεμβρίου θα μπορούσαν να γίνουν, όπως είπε χθες το βράδυ. Δεν έχει ένα διάστημα 100 ημερών. 100 ημερών είναι για τις συνταγματικές αλλαγές. Συνταγματικές αλλαγές. Ναι. Τώρα μπορεί αυτές τις μέρες να συζητήσει. Μπορούν να τα κάνουν πιο γρήγορα αυτά, να τα επισπεύσουν. Μόνος του είπε για τέλος Νοεμβρίου. Θα μιλήσει μάλλον αυτές τις μέρες με τις βουλευτές για να δει. Να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να τα λέμε, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Κύριε Σασοπούλου, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την ελληνική μειονότητα των Σκοπίων, η οποία ίσως με αρνήθηκε να πάει και να ψηφίσει κάτι τέτοιο, και να πω ότι αντιστάθηκαν
σε πολλές πιέσεις και εκβιασμούς στελέχη της ελληνικής μειονότητας από τους Σκοπιανούς του κ. Ζάιφ που πιέζαν να πάνε και να ψηφίσουν. Οργανώνεται κάτι τώρα σε επίπεδο συγκέντρωση κτλ. Έχει κανένα πιο νόημα? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο νόημα αυτή τη στιγμή. Εάν και εφόσον κάποια στιγμή ο κ. Τσίπρας θελήσει να φέρει μια τέτοια συμφωνία στη Βουλή, τότε βέβαια θα μας δει απέναντί του. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι εφόσον οι Σκοπιανοί κλήθηκαν να πάνε σε ένα δημοψήφισμα, πρέπει και ο κ. Τσίπρας από τη στιγμή που πιστεύει σε αυτή τη συμφωνία να οδηγεί στη χώρα σε δημοψήφισμα για να δει και εδώ στην Ελλάδα ποια πραγματικά είναι τα νούμερα όσων πιστεύουν ή όχι τη συμφωνία των Πρεσπών. Για να δούμε. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά.